Έμαθες ποιος είναι? Ποιος? Στρέφαγε. Ποιος? Ο πατέρας μικρής, ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Ο Παπακιάς. Πω, από πού το μάθες? Όλα τα site τον έχουν βγάλει. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ο πατέρας μικρής. Τόσο πολύ ρε μαλάκα, δηλαδή τι έγινε, γιατί τόσο πολύ? Δεν ξέρω. Και τώρα τι γίνεται? Τον έχουν πάρει μέσα. Τον βρήκανε και τον πήρανε? Ρε μαλάκα, εκείνη την ώρα τον πιάσανε. Εκείνη την ώρα, ξέρεις τι έκανε? Τον έβλεπαν οι μπάτσοι την ώρα που τον μαχαιρώνουν τον άλλον. Στο τέλος δεν τον μαζέψανε μια γκομμένα, μια μπατσίνα? Όχι ρε, την ώρα που τον έβλεπανε, την ώρα που ήταν απέναντι λέει. Ναι, ναι. Οι μπάτσοι καθόντουσαν. Ναι. Δεν μπορούσαν να μπουν γιατί και καλά δικοί μας ήταν πολλά άτομα. Και ο πατέρας μικρής ήταν Ολυμπιακός και αυτός ο Πούστης ήταν Ολυμπιακός. Καλά ρε, καλά ρε, τόσο μαλάκας πήγε αυτά τα φράγματα, μαλάκα και τους έδωσε. Αφού ήξερε ονόματα, ήξερε τα πάντα ρε μαλάκα, θα τους έδινε έτσι κι αλλιώς. Και αυτόν μπαστάρδι επί τόπου τον έδωσε. Γιατί πρέπει να πεθάνει, έδωσε ονόματα αυτός. Και έδωσε κι άλλους, αλλά δεν ξέρουν ποιους έχει δώσει λέει. Και όλοι οι μαλάκες ήταν τσάκας και όλοι αυτοί ήταν. Αυτοί πήγαν στο σκηνικό. Τι? Βγάλαν όλοι οι δικοί μας, μαχαίρι στην καρδιά, του κάθε τυφά. Αλλά βγαλώστε, γάμισε τα, δεν πειράζει. Έκανε κάτι χρήσιμο. Τόσο καιρό δεν είχε τσακωθεί ποτέ. Τι? Τόσο καιρό δεν είχε τσακωθεί και ποτέ. Το έκανε μια καλή. Χαμάρι ήταν αυτό, μαγιά ήταν αυτός, ε. Ναι ρε μαλάκα, εννοείται. Έκανε κάτι για το κόμμα. Τι? Έκανε κάτι καλό για το κόμμα. Τώρα έχω ζητήσει το μαλάκα. Ρε μαλάκα, ξέρεις τώρα τι είναι. Τώρα εμένα με συμφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί πρώτον έκανε κάτι καλό για το κόμμα και ανέβηκε και πήρε πόντους. Και δεύτερον. Το κόμμα πήρε πόντους, μαλάκα κατέβηκε, ρε μαλάκα, αφού όλοι βρίζουν τώρα. Ναι, άσε αυτό που βρίζουν, δεν πειράζει. Άκου να σου πω. Και τρίτον, η γυναίκα της ζωής μου είναι μόνη της τώρα. Με μία πεθερά που θα έχω, αναγκαστικά πρέπει να βοηθήσω την οικογένεια. Σάλτα ρε μαλάκα, μόλις τον πέτυχε αυτό ένα σάλτα, γιατί τους ψάχνουμε καιρό αυτή. Είναι ναι. Αυτοί που έχουν το ρεζάλτο κάτω. Το? Το ρεζάλτο που έχουν στην Κρατσίνη. Πες μου κάτι, αυτό το σκηνικό που έγινε είναι ο γνωστός ο Γιώργος. Ναι. Το μαλάκα ρε. Καλά το έκανε, καλά το έκανε, μπράβο, άστο να. Καλά δεν την τρέπεσαι. Δεν βλέπω, πόσο είναι. Ναι, εγώ σε βρισκώ. Τι να τραπώ ρε, πας καλά. Γιατί? Καλά του έκανε, αυτό συνέψαχνε τον μπαστάρδι. Τώρα τον ψάχναμε τόσο καιρό με τον άλλο, μαλλιά. Πολύ το ευχαριστούμε που έμεινες μόνος σου. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Και τους το έλεγα τόσο καιρό να το πετάξω. Γιατί το ζητούμενο αυτό πώς είχε μείνει ρε φίλε εκεί μέσα? Από τα παλιά γραφεία ρε, μαλάκα ήταν μέσα στο σιρτάρι. Το είχε ο Ηλίδιος ο... Τέτοιος ο γραφείο του μέσα το είχε. Το είχε ο Ηλίδιος ο Φράγκη ρε. Ναι. Όταν έγινε μαλακία στα δικαστήρια πάνω, είχε πέσει κάποιον και το είχε πάρει. Ναι. Όταν βαράγαμε τους όλους πάνω στα δικαστήρια. Ναι, ναι. Κάποιο τραβωμένο σπασμένο πισόμενο ήταν μαλάκα. Δεν μπορούσε ούτε άνοιγε ούτε έγινε. Και του έλεγα από τότε πέτα εδώ πέτα, μετά έγινε η ανακαίνιση. Το έλεγα στο μάκι, μαλάκα πέτα θα πάμε σαχτική κάποια στιγμή και τέτοια. Όχι, μη σε νοιάζει, μη σε νοιάζει. Τι φάγανε τώρα, δεν το περιμένανε.